Πάσουμε στο γιατρό μας, λοιπόν, στον κύριο Παρασκευά, ο οποίος θα μας μιλήσει για κάτι που πραγματικά ο δόκτωρας Κυριάκος Παρασκευάς, ο νευροχειρούργος του American Medical Center, ο οποίος πραγματικά έχει να μας πει αξιοθαύμαστα πράγματα τα οποία επιτεύχθηκαν στην Κύπρο μας. Καλή σας μέρα, γιατρέ μου. Καλή σας μέρα. Γιατρέ μου, θέλω έτσι να τα πάρουμε από την αρχή και να μας πείτε λίγα λόγια για αυτό το σημαντικό ιατρικό επίτευγμα το οποίο έγινε από εσάς στο American Medical Center, που ανεβάζει και την Κύπρο ψηλά στον παγκόσμιο ιατρικό χάρτη. Ναι, βέβαια. Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πρόκειται για μια, θα έλεγα, πρωτοποριακή επέμβαση σε έναν ασθενή ο οποίος ταλαιπωρούνταν αρκετό χρονικό διάστημα από χρόνιων νευραλγικών μορφών πόνων και ταυτοχρόνως νευρολογική ανεπάρκεια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αποταθεί σε πάρα πολλά κέντρα με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να λάβει την ανάλογη θεραπεία λόγω της πολυπλοκότητας της παθήσεως του. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αποταθεί κοντά μας στο American Medical Center και να διενεργήσουμε μια πρωτοποριακή επέμβαση στην θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, μη χρησιμοποιώντας τη συμβατική μέθοδο, προσπελάβοντας τη σπονδυλική στήλη από την πίσω μεριά, από την πλάτη δηλαδή. Ανταυτού, προσπελάσαμε τη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης από μπροστά, μπαίνοντας από την αριστερή θωρακική κοιλότητα με πολύ μικρές τομές δέρματος, πολύ μικρές οπές, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένων εξοπλισμών, κάμερες, monitors, θωρακοσκόπια, λαπαροσκόπια, ενδοσκόπια και μικροσκόπια. Βασικά χρησιμοποιήθηκε μέσα από πολύ μικρές οπές δέρματος όλος ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία στη σύγχρονη και παγκόσμια χειρουργική. Γιατρέ μου, όπως μας τα λέτε, αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια επέμβαση αρκετά δύσκολη, αλλά πραγματικά θέλω από εσάς να μας πείτε γιατί είναι ιδιαίτερα περίπλοκη η συγκεκριμένη επέμβαση και ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας. Βέβαια, θα σας εξηγήσω. Ο λόγος που θεωρείται εξαιρετικά τεχνικά δύσκολη αυτή η επέμβαση είναι δύο βασικά οι λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί απαιτείται μεγάλη καμπύλη εκμάθησης, διότι ο νευροχειρουργός, ο οποίος είναι χειρουργός εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης, δεν έχει οικειότητα με την θωρακική κοιλότητα. Επομένως, ο νευροχειρουργός πρέπει να λάβει έξτρα περαιτέρω εκπαίδευση στη γενική χειρουργική και στην καρδιοθώρακο αγκιοχειρουργική, το οποίο απαιτεί άλλα δύο χρόνια πέραν της ειδικότητας του, για να μπορεί να έχει το λεγόμενο familiarity, δηλαδή οικειότητα με τις δομές εντός του θώρακα, δηλαδή τον πνεύμονα, το διάφραγμα, την αορτή και τους κλάδους της. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο ίδιος ο χειρουργός, επειδή αυτό είναι ένα χειρουργείο το οποίο εκτελείται από ένα χειρουργό, πρέπει να έχει εμπειρία και την τεχνική ικανότητα και δεξιότητα να χειρίζεται πάρα πολλά εργαλεία και εξοπλισμών, όπως το θωρακοσκόπιο, το λαπαροσκόπιο, το ενδοσκόπιο και το μικροσκόπιο. Μάλιστα. Πραγματικά είναι μια πολύ συγκεκριμένη και δύσκολη επέμβαση. Και πραγματικά η συγκεκριμένη επέμβαση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο και στον ελλαδικό χώρο. Ο βαθμός δυσκολίας που την έχει κατατάξει τόσο βασικά ο λόγος που έχει καταταγεί τόσο ψηλά αυτή η συγκεκριμένη επέμβαση είναι ο βαθμός δυσκολίας της, όλα αυτά που μόλις μας προαναφέρατε. Βέβαια, είναι ο βαθμός δυσκολίας της, διότι με ταπεινότητα θα έλεγα ότι είναι αρκετά δύσκολο ένας χειρουργός να κατέχει όλες αυτές τις χειρουργικές γνώσεις με όλα αυτά τα εργαλεία και εξοπλισμών. Όπως επίσης και να μπορεί να προσανατολιστεί σε μια ανατομία η οποία στην ουσία δεν ανήκει στην ειδικότητα του νευροχειρουργού, αλλά πρέπει να λάβει περαιτέρω γνώση και εκπαίδευση για να μπορεί να αναγνωρίζει, να έχει το λεγόμενο τοπογραφικό προσανατολισμό σωστά και να προσανατολίζεται εντός της θωρακικής κοιλότητας. Τα ποσοστά επιτυχίας, ο λόγος που κορυφώνονται μετά από αυτήν την επέμβαση, παρόντι είναι αρκετά δύσκολη για τον χειρουργό, είναι πολύ εύκολη για τον ασθενή. Γιατί? Διότι προσπελάβνοντας, δηλαδή φτάνοντας τη βλάβη από μπροστά, έχουμε μια οπτική 360 μοιρών προς τη βλάβη. Και αυτό είναι πολύ ασφαλές.
για τον ασθενή. Μπορούμε να αφαιρέσουμε τη βλάβη εξ ολοκλήρου. Όταν λέω βλάβη, εννοώ εκφυλισμένος δίσκος, οστεόφυτος, σπασμένος σπόνδυλος, όγκος, αγκιακή ανομαλία. Έτσι, μπορούμε να αφαιρέσουμε αυτές τις βλάβες με μεγάλη ασφάλεια και ο ασθενής ή ασθενής με πολύ λιγότερο μετεχειρητικό πόνο, μετεχειρητικός χρόνος νοσηλείας και με υψηλά ποσοστά νευρολογικής ανακάμψεως. Μάλιστα. Μία τέτοια επέμβαση θα μπορούσε να γίνει και από έναν ορθοπαιδικό? Όχι, όχι βέβαια. Εκτός εάν ο ίδιος ο ορθοπαιδικός έχει λάβει αυτή την εκπαίδευση την οποία έχω προαναφέρει, δηλαδή εκπαίδευση γενικής χειρουργικής, εκπαίδευση rotation, καρδιοθώρακο, αγκιοχειρουργικής και χειρουργική νευρικών δομών σπονδυλικής στήλης, οι οποίες νευρικές δομές της σπονδυλικής στήλης, δηλαδή ο νοτιός μυελός και τα νεύρα που εξορμώνται από αυτό, χρειάζονται το λεγόμενο εντέλικας, μια λεπτότητα στις κινήσεις, η οποία νομίζω μπορεί να αποκτηθεί μόνο από την ειδικότητα της νευροχειρουργικής. Επομένως, θα έλεγα ότι είναι κάπως λοθρό και δύσκολο ένας ορθοπαιδικός να μπορέσει να εκτελέσει αυτή την επέμβαση. Μάλιστα. Τώρα μιλάμε για έναν ασθενή 27 μόλις ετών. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο σημαντικό είναι να πετύχει η συγκεκριμένη επέμβαση. Θέλω να μου πείτε όμως ότι συγκεκριμένα, ποια προβλήματα αντιμετώπιζε ο ασθενής για να έρθει κοντά σας, ποια ήταν τα συμπτώματα? Το κυριότερο σύμπτωμα ήταν ο 24ωρος ανυπόφορος και μη πυθύνιος σε συμβατικά αναλγητικά, δηλαδή ανθεκτικός στα φάρμακα, πόνος. Ήταν ένας πόνος ο οποίος ξεκινούσε από την δεξιά θωρακική μοίρα και κατέληγε μπροστά κάτω από τον μαστόν. Αυτούς τους πόνους τους ονομάζουμε νευραλγικούς, νευροπαθητικούς ή νευραλγικόμορφους. Δηλαδή είναι πόνοι οι οποίοι είναι, όπως είπα και πριν, φάρμακο ανθεκτικοί. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν ένας νεαρός ζει με έναν ανυπόφορο πόνο επί 24ωρου βάσεως, προφανώς η ποιότητα της ζωής του βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Πέραν αυτού του βασανιστικού συμπτώματος, ο ίδιος ο ασθενής έπασχε και από άλλες νευρολογικές βλάβες, όπως διαταραχές στη βάδιση, είχε αυξημένα αντανακλαστικά και διαταραχές ούρησης. Μάλιστα. Τώρα πόσο εξελίσσεται η μετεγχειρητική του πορεία, γιατρέ μου? Ο ίδιος ο ασθενής ήδη από την πρώτη μέρα μετά το χειρουργείο είχε απαλληφθεί πλήρως από τον πόνο που τον βασένιζε για τόσο χρονικό διάστημα. Την τρίτη μετέταρτη μετεχειρητική μέρα που εξετάσαμε τις νευρολογικές βλάβες τις οποίες είχε, διαπιστώσαμε ότι πλέον δεν υφίστανται αυτές οι βλάβες, δηλαδή παρήλθαν, έφυγαν. Και την έκτη μετεχειρητική μέρα οδηγήθηκε, έλαβε εξιτήριο και οδηγήθηκε στο σπίτι του περιπατητικός. Πλήρως θεραπευμένος. Μάλιστα. Εξαιρετικά νέα αυτά. Θέλω, γιατρέ μου, να μου πείτε ποιες είναι οι προοπτικές του τομέα της νευροχειρουργικής στην Κύπρο. Γιατί πραγματικά μετά από το συγκεκριμένο επίτευγμα, νομίζω ότι ανοίγεται ένας λαμπρός δρόμος για τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι η νευροχειρουργική, για την ακρίβεια, είναι μια διτή ειδικότητα, δηλαδή είναι χειρουργική εγκεφάλου και σπονδυλική στήλη. Πλέον στο American Medical Center μειώνουν αυτών των υλικών τεχνικών εξοπλισμών και την ομάδα που έχουμε από πίσω μας. Δηλαδή, εγώ μπορεί να εκτέλεσα αυτόν το χειρουργείο, απλά ήμουν ο εκτελεστής μιας συμφωνικής συγχορδίας. Πίσω μου υπάρχουν εξαιρετικοί εντατικολόγοι, νοσηλευτές, εργαλειοδότες, οι βοηθοί μου, το ίδιο το κέντρο. Δηλαδή, είναι θέμα teamwork, δηλαδή ομάδας. Δεν είμαι μόνος σε αυτόν τον αγώνα. Συμφωνώ ότι έχει ανοίξει ένας δρόμος προς την περάτωση δύσκολων χειρουργείων και στη χειρουργική εγκεφάλου και στην χειρουργική σπονδυλική στήλη, στα πιο δύσκολα χειρουργεία, τα οποία δεν χρειάζεται πλέον ένας ασθενής να μεταβαίνει στο εξωτερικό και να ταλαιπωρείται και ο ίδιος και οι οικογένειες του, από τη στιγμή που μπορούμε εμείς να προσφέρουμε, έχουμε φέρει εμείς το εξωτερικό εντός του American Medical Center και να προσφέρουμε αυτές τις τεχνικά δύσκολες υπηρεσίες σε υψηλότερο επίπεδο, θα έλεγα.
Γιατρέ μου, είναι ένα χειρουργείο 5 διαστάσεων που νομίζω έχει κατατάξει έτσι, την Κύπρο πολύ ψηλά στον παγκόσμιο ιατρικό χάρτη και νομίζω ότι η συγκεκριμένη επέμβαση δεν έχει γίνει ούτε στον ελλαδικό χώρο. Οπότε θέλω να μου πείτε τις εντυπώσεις των συναδέλφων σας από το εξωτερικό. Πώς αντιμετώπισαν το συγκεκριμένο επίτευγμα? Θα σας απαντήσω. Είχα συνομιλήσει τηλεφωνικώς αλλά και μέσω email με κάποιους συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη, στην Οξφόρδη και στη Νέα Νιόρκη. Βεβαίως, οι εντυπώσεις ήταν οι αναμενόμενες, επειδή είναι μια επέμβαση η οποία απαιτεί μεγάλη ομάδα, συγκέντρωση και πολύ σωστή προετοιμασία τόσο για τον χειρουργό, τόσο για όλη την ομάδα, αλλά και το να τεθούν οι σωστές ενδείξεις. Διότι για να πάει καλά ένα χειρουργείο, πρέπει να έχει και τη σωστή ένδειξη. Μάλιστα. Πραγματικά σας ευχαριστούμε. Είναι πολύ ελπιδοφόρα τα όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και πάλι. Να είστε καλά. Να είστε καλά.